Ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις έχει αναπτύξει η Ινδική κυβέρνηση στην πολιτεία Χαριάννα στα βόρεια της χώρας. Με τον τρόπο αυτό επιχειρεί να αποκαταστήσει την τάξη στην περιοχή μετά τις πρόσφατες ταραχές. Η κάστα των Τζατς αντιδρά απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης, με την οποία άλλες μη προνομιούχες κάστες αποκτούν πρόσβαση στην εκπαίδευση και σε θέσεις εργασίας στο δημόσιο. Το κύμα διαδηλώσεων στη Χαριάννα έχει επηρεάσει την ίδρυυση στο Δελχή των 20 εκατομμυρίων κατοίκων. Λόγω των συνεχιζόμενων ταραχών στη Χαριάννα, η τροφοδοσία νερού κατά Δελχή έχει σταματήσει. Εδώ και δύο ημέρες έχει σταματήσει η τροφοδοσία, κάτι που έχει δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στο Δελχή. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και αρκετές δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν στις συγκρούσεις των τελευταίων ημερών. Οι διαδηλωτές ζητούν προνόμια τόσο σε πολιτιακό όσο και σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Επίσης απαιτούν εγγυήσεις για θέσεις εργασίας στο δημόσιο και πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με τις ταραχές να μένονται στη Χαριάννα, οι αρχές στο Δελχή διανέμουν πλέον το νερό με δελτίο στους κατοίκους, ώστε να μην υπάρξουν ελλείψεις σε νοσοκομεία και άλλες κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες.